όταν αρχίσει, λέγει, γράφει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, όταν αρχίσει κανείς, σε μετάφραση σας το λέω, να αισθάνεται πλουσιοπάροχα την αγάπη του Θεού, τότε αρχίζει να αγαπά με πνευματική αίσθηση και των πλησίων. Αυτή είναι η αγάπη για την οποία μιλούν όλες οι γραφές. Η κατασάρκα φιλία πολύ εύκολα διαλύεται όταν βρεθεί κάποια ασήμαντη αιτία, γιατί δεν είναι δεμένη με την πνευματική αίσθηση. Αγαπητοί μου, έχει κάτι ακόμα η παράγραφος των κεφάλαιων, δεν το αναφέρω. Είναι μια ανάλυση που κάνει λίγο πιο κάτω. Κεντρικό σημείο αυτού του κεφαλαίου είναι η αγάπη του Θεού και η αγάπη του κόσμου. Φυσικά, η μία αγάπη αντιδιαστέλλεται από την άλλη αγάπη. Ξεχωρίζουν αυτές οι δύο αγάπες, η αγάπη του Θεού και η αγάπη του κόσμου. Και άμα λέμε αγάπη του κόσμου, εννοούμε, αν το θέλετε, και τους πνευματικούς μας αδελφούς, μη σας κάνει εντύπωση, και τους γονείς μας και τους συγγενείς μας. Όλα αυτά που αναφέρονται εις τους ανθρώπους. Η αγάπη για να φτάσει στο Θεό και των πλησίων έχει δύο δρόμους. Ο ένας είναι εκείνος που περνά από το Θεό και φτάνει στον πλησίον. Δηλαδή κάνει αυτή την κίνηση, φεύγει από τον άνθρωπο, πηγαίνει στον Θεό και από εκεί κατεβαίνει στον πλησίον. Αυτή είναι η μία πορεία. Ο άλλος δρόμος είναι κατευθείαν προς τον πλησίον. Εγώ να αγαπήσω τον πλησίον μου. Κατευθείαν. Η αγάπη αυτή να μην περνάει από το Θεό, αλλά να πάει κατευθείαν εις τον πλησίον. Στην τελευταία ανάλυση, και θα παρακαλέσω πολύ την αγάπη σας να το προσέξουμε αυτό, γιατί θα δείτε ότι είναι επικαιρότατο θέμα. Όταν η αγάπη φτάνει στον πλησίον μας χωρίς να περνά από το Θεό, είναι ουσιαστικά άρνηση του Θεού. Γιατί να περάσει από το Θεό η αγάπη μου? Κατευθείαν αγαπώ τον πλησίον μου. Και μια τέτοια αγάπη βεβαίως εύκολα διαλύεται. Είναι η αγάπη πάνω στην οποία κτίζονται όλοι οι ανθρωπισμοί, ουμανισμοί. Σημειώσατε ότι η ιεράρχηση των εντολών δεν είναι τυχαία. Μάλιστα στην σύμπτυξή τους είναι αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου κλπ. Και των πλησίων σου ως εαυτόν. Δεν είναι η πρώτη η γη και ως έτυχε, αλλά είναι η πρώτη πρώτη και η δεύτερη δεύτερη, που σημαίνει ότι το κριτήριο της Δευτέρας, της αγάπης προς τον πλησίον, είναι η αγάπη προς τον Θεό. Το κριτήριο. Θέλει πει, πολλοί λένε στην εντολή να αγαπήσεις, να τιμήσεις τους γονείς και τα λοιπά, και ένα παιδί πήγαινε γίνεται μοναχός. Δεν λέει η εντολή να αγαπήσεις τους γονείς σου? Πώς λοιπόν το κάνεις αυτό? Λάθος, αδελφέ μου. Δεν πρόσεξες ότι πρώτα είναι η αγάπη προς τον Θεό και μετά είναι η αγάπη προς τον πλησίον και συνεπώς και προς τους γονείς. Τον αντιλαμβάνομαι, πολύ σπουδαίο. Μια τέτοια λοιπόν αγάπη μπορεί ακόμη να έχει, αγάπη κατευθείαν προς τον πλησίον, να έχει και ο βουδιστής, να έχει και ο άθεος. Γι' αυτό ακριβώς μιλάνε σήμερα για ανθρωπισμούς, ουμανισμούς. Η αγάπη αυτή αποδοκιμάζεται από τον Θεό. Και σήμερα παγκοσμίως σε μια τέτοια αγάπη προσπαθούν να κτίσουν τη σχέση τους οι λαοί. Είναι ουσιαστικά αγάπη, μη σας εκπλήξει, δαιμονική. Και φυσικά κατελείεται αυτή η αγάπη. Αντίθετα, η αγάπη προς τον πλησίον οφείλει να περνά από το Θεό. Όταν αυξηθεί η αγάπη προς τον Θεό, τότε χωρίς κόπο ο άνθρωπος αρχίζει να αγαπά και τον πλησίον του.
αναγνωρίζει τον άλλον όπως και να είναι, αμαρτωλός, δίκαιος, χριστιανός και μη, σαν εικόνα του Θεού. Αλλά και σε όλα τα κτίσματα φτάνει η αγάπη, αρκεί να περνάει από το Θεό, γιατί τα κτίσματα είναι έργα του Θεού λόγου. Χωρίς να γίνεται ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει εδώ κίνδυνος. Αισθάνεται μια αγάπη προς όλα εκείνα που αγαπά ο Θεός. Για παράδειγμα, όταν έχω έναν φίλο επώνυμο, αυτό εμένα μου συνέβαινε στη ζωή μου, όπου συναντώ το όνομά του στον άλλον άνθρωπο, πώς σε λένε, Παναγιώτη, Μιχάλη, ξέρω εγώ, τότε αισθάνομαι με αγάπη. Γιατί? Γιατί αγαπώ το φίλο μου και όποιον συναντήσω με το ίδιο όνομα, αγαπώ και αυτόν. Αυτό θα πει, αγαπώ τους πάντας, όταν η αγάπη μου περνάει από το Θεό προς τις εικόνες του Θεού που είναι οι άλλοι άνθρωποι. Σήμερα γίνεται λόγος πολύς για την αγάπη, από τα διαθρησκευτικά συνέδρια μέχρι τα κοσμικά τραγούδια. Όλοι θέλουν μια παγκοσμιοποίηση, όχι μόνο οικονομική, αλλά σε όλες μας τις συναισθηματικές σχέσεις, χωρίς πάντοτε τον Χριστόν. Και όταν πρόκειται για διαθρησκευτικές προσεγγίσεις, έχουμε τον δαιμονικότερον των δαιμονικότατων οικουμενισμών, που είναι θρησκευτικός συγκριτισμός, το σι με ήτα, δηλαδή η αγάπη που διακηρύσσεται ακόμη στα τραγούδια μας, προσέξτε το, η οποία είναι αγάπη πορνική. Ρίξτε μια ματιά σε όλα τα τραγούδια, από το ραδιόφωνο κτλ. Είναι αγάπη πορνική. Συνεπώς και η μια και η άλλη αγάπη είναι δαιμονικές. Αν πάλι έχω αγάπη προς τον Θεό, αλλά δεν επανακάμπτει η αγάπη μου προς τον άλλον άνθρωπο ή τα κτίσματα ακόμη, πρόκειται για μια αγάπη μισερή. Μισερή δηλαδή μισή, κομμένη, όχι ολόκληρη, μεσοβέζικη, πώς να σας το πω, μη ολοκληρωμένη. Αν θέλετε κάποτε και νοσηρή και εγωιστική. Ναι, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησε στην. Είναι ψεύτης. Ο γάρ μη αγαπών τον αδελφόν, ον εώρακε, τον αδελφό που τον είδε, δεν τον αγαπά. Τον Θεόν ον ούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν, πώς μπορεί να αγαπάει το Θεό, λέει ότι αγαπάει το Θεό, τον οποίον δεν έχει δει, και ταύτην την εντολή να έχουμε από αυτού, ο αγαπών τον Θεόν αγαπά και τον αδελφό αυτού. Αγαπητοί, αυτό που μας αναλύει ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής για την εποχή μας είναι σημαντικότατο και επικαιρότατο. Πιστεύω να προσπάθησα να σας να γίνω αντιληπτός. Γιατί αλλιώτικα έχουμε νόρθες καταστάσεις, και το περισσότερο ότι μια τέτοια αγάπη που δεν περνά από το Θεό δεν αντέχει στην αιωνιότητα. Θα έχουμε χαμένο κόπο. Έστω και αν ψωμίσουμε πάντα τα υπάρχοντά μας, όπως λέει ο Ευαγγελιστής για το θέμα της αγάπης. Επιγραμματικά μας δίδει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το κριτήριο της αγάπης προς τον πλησίον. Τι λέγει? Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού. Εν τούτο ποιο? Το κριτήριο ποιο? Όταν τον Θεό αγαπώμεν και τα σαντελάς αυτού τηρώμεν. Αυτό είναι το κριτήριο. Πρώτα θα αγαπάω τον Θεό και μετά θα αγαπώ τον πλησίον μας.